πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Σταύρο Ντάφη, μετεωρολόγος. Έχουμε και μία δεύτερη κάρτα, αν θες να τη δείξουμε. Α, βέβαια, να τη δούμε, να τη δούμε. Βέβαια. Πάμε αυτό, γρήγορα. Όμως. Είναι αυτό που είπες στην αρχή, ότι στην Κρήτη καταγράφηκε η μεγαλύτερη μέση απόκληση του μήνα σε όλη τη χώρα. Μείον 1,2 λοιπόν βαθμοί Κελσίου, χαμηλότερη τιμή στις μέγιστες. Πάντα αναφερόμαστε θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Σταύρο Ντάφη, μετεωρολόγος. Να τον ευχαριστήσουμε, να τον καλησπερίσουμε από Κρήτη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Μας παρουσίασε κάποια στοιχεία εδώ η συνάδελφος, βέβαια, μέσα από δική σας έρευνα, τα οποία και δημοσιοποιήσατε. Είδαμε πέρυσι 17,9 βάλια Γενάρη του 2021, 14,3 Γενάρη του 2022. Μέσα σε ένα χρόνο, μια μεγάλη αντίθεση. Έτσι είναι. Βέβαια, οι δύο συνεχείς μήνες του Ιανουάριου, δεν συνδέονται. Βλέπουμε ότι το 2017, μόλις λίγα χρόνια πριν, είχαμε ακόμα πιο ψυχρές συνθήκες και το 2012 έναν πολύ πιο ψυχρό Ιανουάριο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουμε ξεχάσει την κλιματική αλλαγή, έτσι, την υπερθέρμανση του πλανήτη, και στην Κρήτη αυτές οι τιμές είναι υψηλότερες από μακρές χρονοσειρές, μακράς διάρκειας, πριν από 30 και 40 χρόνια. Δυστυχώς όμως οι μετεωρολογικοί μας σταθμοί λειτουργούν ανελιπώς από το 2010. Δεν έχουμε τόσο πολλά στοιχεία σε πολλά σημεία στην Κρήτη για προηγούμενα χρόνια, μόνο σποραδικές μετρήσεις. Γι' αυτό και παρουσιάζουμε αυτές τις αποκλίσεις που δίνουν βέβαια μια αίσθηση σύγκρισης μεταξύ των ετών. Μάλιστα, οδηγούμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα μέσα από τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποιήσατε και αφορούν στοιχεία μετεωρολογικά της τελευταίας δεκαετίας? Γίνεται μια κατάταξη, όπως δείξατε, των ετών. Μας ενδιαφέρει να βλέπουμε, να παρατηρούμε κάθε έτος τι τιμές καταγράφουμε. Βέβαια, ακόμα και μέσα στην Κρήτη είδαμε διαφορές μεταξύ των σταθμών μας. Οι μικρότερες αποκλίσεις ήταν στα δυτικά του νησιού, ναι, των Μοχανίων. Και όσο προχωράμε ανατολικότερο, είχαμε λίγο πιο μεγάλες αποκλίσεις προς τον Άγιο Νικόλαο, ας πούμε. Στα Χανιά είχαμε 14 ημέρες του μήνα με θετικές αποκλίσεις, δηλαδή παρότι ο μέσος όρος είναι αρνητικός, 14 ημέρες του μήνα είχαμε θετικές, κοντά στο μηδέν βέβαια, αλλά θετικές αποκλίσεις. Και ο μήνας είχε χωριστεί κυρίως σε δύο περιόδους. Το πρώτο μισό του μήνα, το πρώτο δεκαήμερο, ήταν αρκετά θερμό και για όλη τη χώρα, όχι μόνο για την Κρήτη. Και μετά η κακοκαιρία Διομήδης και η κακοκαιρία Ελπίδα έφεραν πολύ ψυχρές αέριες μάζες και επηρέασαν σημαντικά και την Κρήτη. Μάλιστα. Δεν ξέρω, συνηθίζαμε αν και τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα στο νησί της Κρήτης. Συνηθίζαμε πάντως διαχρονικά και λέγαμε ότι η Κρήτη είναι άλλος κόσμος. Δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να βρέχει, να χιονίζει, να καταγράφονται ακραία καιρικά φαινόμενα. Εδώ στα νότια δεν μας επηρεάζει και πολύ. Έχει αλλάξει λίγο αυτή η εκτίμηση, η αντίληψη? Δεν θα το έλεγα ότι δεν σας επηρέαζαν και παλιότερα οι κακοκαιρίες. Είχαμε πάντα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Αυτό που μας ανησυχεί με την κλιματική αλλαγή είναι η αύξηση της συχνότητας εμφάνισής τους. Ναι. Έχουμε πιο συχνά ακραίες βροχοπτώσεις, ακραίες θερμοκρασίες, χαλαζοπτώσεις εκτός εποχής, πακετούς εκτός εποχής επίσης. Και είναι όντως αλήθεια ότι η Ανατολική κυρίως Κρήτη δεχόταν τα λιγότερα φαινόμενα σε όλη τη χώρα. Ναι. Ξέχασα να σας πω όμως ότι αυτή τη φορά τον Ιανουάριο είχαμε στο μοναδικό μας σταθμό, στον Άγιο Νικόλαο, περισσότερο ιετό. Το ύψος του ιετού ήταν μεγαλύτερο από τη μέση τιμή της τελευταίας δεκαετίας. Και αυτό σημαίνει ότι είχαμε ένα πολύ πιο υγρό Ιανουάριο από ό,τι συνήθως. Βάλια. Κύριε Ντάφη, να περάσουμε στο σήμερα και να μας δώσετε μία εικόνα για την εξέλιξη του καιρού από εδώ και στο εξής. Είχαμε και ισχυρές βροχοπτώσεις σήμερα. Είδαμε στις Κυκλάδες, κύριε Ντάφη, που επηρεάστηκαν πάρα πολύ. Θα επηρεάσει και την Κρήτη τις επόμενες ώρες αυτό το σκηνικό πάνω που παρατηρήσαμε? Χαλαζοπτώσεις όχι, έχουν σταματήσει. Δεν περιμένουμε εκ νέου κάποια χαλαζόπτωση ούτε στην Κρήτη ούτε στις Κυκλάδες. Οι βροχοπτώσεις που ήδη σημειώνονται θα περιοριστούν απόψε το βράδυ και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κρήτης θα σταματήσουν και τα χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θα έχουμε μια βελτίωση του καιρού, μια
εξασθένιση των ανέμων αύριο. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Και θα έχουμε και στη άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο. Άνοδο θερμοκρασίας, ανοιξιάτικο καιρό δηλαδή το Σαββατοκύριακο. Σχεδόν ανοιξιάτικο. Θα έλεγα ότι είναι νωρίς ακόμα να πούμε ότι ξεχνάμε το χειμώνα, γιατί φαίνεται μια νέα ψυχρή εισβολή από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Όμως επικρατούν πολλά προγνωστικά σενάρια. Μάλιστα. Είναι λίγο τζόγος να σας πω τι θα συμβεί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά από Κρήτη. Λοιπόν,